θα σας συστήσω την πιο χαρισματική μπάντα που έχετε δει ποτέ. Αυτά τα παιδιά κάθε εβδομάδα μαζεύονται από κάθε γωνιά της Κύπρου και ενώνουν τη μεγάλη τους αγάπη για τη μουσική. Ερχόμαστε εδώ κάθε Τετάρτη, συναντιόμαστε με όλα τα παιδιά και με τα παιδιά της μπάντας αλλά και με άλλα παιδιά τα οποία τους αρέσει η μουσική. Έρχονται εδώ σαν μουσικοθεραπεία τα υπόλοιπα παιδιά, μπαίνουν μαζί με τα παιδιά της μπάντας, τραγουδούν, νιώθουν χαρούμενα. Στο σπίτι μου, ότι είμαι με κάποιους που με νιώθουν, τους νιώθω, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το έχουμε σαν άνθρωποι, νομίζω. Πώς νιώθεις κάθε φορά που έρχεσαι εδώ? Νιώθω πάρα πολύ ευτυχισμένη και χαρούμενη. Και αγαπάω αυτό που μου αρέσει, γιατί τραγουδά και στο σπίτι μου. Θα συνεχίζω να τραγουδάω, να κάνω πρόβες με τον Δημήτρη και με τον Χρήστο Κασουλίδη. Είμαι ένα παιδί διαφορετικό, με μαγικό ρανδί. Το όνειρο μου είναι να γίνω και ηθοποιός και τραγουδίστρια. Εδώ έχουμε τον Χρήστον Κασουλίδη, το βιολιστή της παρέας. Ακριβώς. Ναι, το βιολί όπως βλέπετε εδώ το παίζω πολλά χρόνια. Ξεκίνησα από μικρός και έπαιξα κλασική πριν, αλλά τώρα σταμάτησα. Και αποφάσισα να παίξω μόνο ελληνική και κυπριακή, τίποτα άλλο. Για σένα η μουσική? Η μουσική είναι το στυλ μου. Δεν είναι μόνο βιολί που παίζω, όχι. Είμαι και μπουζουξής, παίζω λίγη φλογέρα και φυσικά τραγουδώ. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, πρέπει να το πω, γιατί ξεκινήσαμε με ένα στόχο να δώσουμε ένα βήμα σε αυτά τα παιδιά, να μπορούν να εκφραστούν. Και πραγματικά αυτό που βλέπουμε σήμερα πιστεύω ότι είναι όχι μόνο συγκινητικό, αλλά αγγίζει την ψυχή του κάθε ενός. Έρχεσαι εδώ κάθε εβδομάδα? Ναι, γιατί έχει καιρό που ήθελα να γίνω τραγουδιστρία, ήθελα να προδέψω. Τώρα που αυτά τα παιδιά ψάχνουν τη θέση τους στην κοινωνία, το χάρισμα κατάφερε να γίνει μια μεγάλη αγκαλιά για τα ταλαντούχα αυτά πλάσματα και να τα βοηθήσει να αξιοποιήσουν το ταλέντο τους, δίνοντας νόημα στη ζωή τους. Νικολέτα μου, τι είναι για σένα η μουσική? Τα πάντα. Τα πάντα. Σου αρέσει να τραγουδάς, γι' αυτό και έρχεσαι εδώ κάθε εβδομάδα? Βέβαιως. Μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι, από 12 χρονών ασχολούμαι, που από μικρή ονειρευόμουν να γίνω επαγγελματίας τραγουδίστρια και όμως σιγά σιγά τα καταφέρω. Μπράβο. Και ξέρουμε ότι έχεις μια πάρα πολύ ωραία φωνή, γιατί σε βλέπαμε πριν στις πρόβες που ήσουν υπέροχη. Πώς νιώθεις κάθε φορά που έρχεσαι εδώ? Νιώθω ότι βρίσκω τον εαυτό μου. Βασικά, νιώθω πάρα πολύ ωραία, γιατί για μένα η μουσική είναι θεραπεία ψυχής. Πώς να το πω, δεν έχω λόγια βασικά. Μέσα το τραγούδι βρίσκω τη αγάπη. Ήταν μια ωραία ιδέα και πρωτοβουλία από το χάρισμα να δημιουργήσει τούτη την ομάδα, θεωρείς? Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί η μουσική δεν χωρίζει, ενώνει. Η μουσική για αυτά τα παιδιά είναι ο τρόπος έκφρασής τους και οι νότες τα συναισθήματά τους. Οι φίλες σου πριν μου είπαν ότι περνάτε πάρα πολύ ωραία, ότι έρχεστε εδώ τραγουδάτε, λέτε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Δίλια μου, αν φύγε όταν έρθει εκείνος να με βρει.
Σαν την αγάπη είσαι τόσο δυνατή, μίλα μου, μίλα μου. Αν φύγε όταν έρθει εκείνος να με βρει. Ο κύριος στόχος είναι να δώσω ένα βήμα στα παιδιά. Να αναγνωρίσει ο κόσμος ότι και αυτά τα παιδιά έχουν ταλέντο, έχουν τις ίδιες ικανότητες και αν όχι και περισσότερες ικανότητες από εμάς που λεγόμαστε συνηθισμένοι άνθρωποι, γιατί και αυτά άνθρωποι είναι. Να έχουν κάποιο πρόβλημα, είτε κινητικό πρόβλημα ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν την ικανότητα να κάνουν αυτό που ακούετε σήμερα, το οποίο πιστεύω ότι είναι καταπληκτικό. Μας αγγίζουν την ψυχή. Όταν είσαι σε μια κοινωνία η οποία δεν είναι πολύ ενημερωμένη για το οποιοδήποτε πρόβλημα, το διαφορετικό πάντα ξενίζει κάποιος. Στα υπόλοιπα παιδιά που είναι έξω και μας βλέπουν, ποιο είναι το μήνυμα σου? Να μην δέχονται κανέναν είδος bullying, είτε ρατσισμό, είτε οτιδήποτε, να είναι χαρούμενα. Και εύχομαι η πολιτεία να τα στηρίξει, όλοι να είμαστε αγαπημένοι, γιατί όλοι είμαστε κάτω από τον ίδιο Θεό, οπότε πρέπει όλοι να είμαστε μοιασμένοι. Δίπλα τους, σε κάθε τους βήμα, σε κάθε τους νότα και πρόβα, ο μαέστρος τους, Δημήτρης Κωνσταντίνου. Εμένα με γεμίζει σαν άνθρωπο, με δυναμώνει, με κάνω ευγνωμονώ κάθε μέρα που μπορώ και βοηθώ. Βγαίνει έτσι αποτέλεσμα, χαλάλι. Ένας άνθρωπος που αφιέρωσε μια ολόκληρη ζωή σε χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά όπως και αυτά. Αν ανοίξεις την καρδιά σου, τότε είναι πολύ εύκολο. Ήταν να νιώθεις άνθρωπος βασικά με κεφαλαία. Αυτή είναι λοιπόν η πιο χαρισματική μπάντα που έχετε δει ποτέ. Το ταλέντο δεν κάνει καθόλου διακρίσεις. Τα παιδιά αυτά δεν ζητούν πολλά. Μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο και λίγη μουσική στη ζωή τους. Τα υπόλοιπα θα φανούν στο χειροκρότημα.